Τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Θόδωρος Καράουλου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης και πρώην Υπουργός Μακεδονίας Τράκης. Κύριε Υπουργέ, την καλησπέρα μας από το Real FM. Καλησπέρα κύριε Θεοδωρακίδη, σε εσάς, στους συνεργάτες, όλους τους φίλους ακροατές. Πού θυμηθήκα τώρα, έχει 15 χρόνια που έχω παραιτηθεί από τον κλάδο, αλλά βέβαια μια φορά αν είσαι κάτι, είσαι για όλη τη ζωή, έτσι. Ναι, και το ίδιο ισχύει για το Υπουργός. Μια φορά Υπουργός, πάντα Υπουργός με σεβασμό. Αλλά και εγώ είμαι 51, θυμάμαι αρκετά πράγματα. Στο χωριό μου, το Ζακλιβέρι, με λένε να πούμε πρόεδρο από την περίοδο που ήμουν πρόεδρος κοινότητας, 1986-1994. Είπα να μην το πάω μέχρι εκεί. Ναι, ναι. Αλλά και εμείς θυμόμαστε. Ωραία. Κύριε Καράουγλου, προχτές που μιλούσαμε στο τηλέφωνο για να σας φιλοξενήσω, είχα άλλη ατζέντα. Μεσολάβησαν πολλά. Αμιγώς πολιτικά. Ναι. Και τρέχω στα λίγα λεπτά που έχουμε να σας ζητήσω ένα σύντομο σχόλιο για την παρέτηση Κοντζιά και ό,τι ακολουθεί. Κοιτάξτε, είναι πρωτοφανές. Είναι παράνοια αυτό που γίνεται. Ο κύριος Τσίπρας διώχνει τον υπουργό που στηρίζει την κυβερνητική γραμμή. Αυτός είναι ο Κοντζιάς. Και αναφέρομαι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Και κρατάει τον υπουργό που είναι εκτός κυβερνητικής γραμμής, και όχι μόνο αυτό, αλλά απειλεί ότι θα ρίξει την κυβέρνηση όταν τυχόν φτάσει το ζήτημα της συμφωνίας στην Ελληνική Βουλή. Αυτό είναι παράνοια, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν σημαίνει αυτό ότι καλύπτω τον κύριο Κοντζιά ή ταυτίζουμε μαζί του, αλλά είναι πραγματικά έτσι τρελό, όπως είπα. Δεν έχει λογική αυτό. Θεωρώ ότι αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι τελικά μάλλον πρωθυπουργός είναι ο κύριος Καμένος και απλά ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργεύει και κάνει τον Υπουργό Εξωτερικών. Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Το κατά πόσο ο πρωθυπουργός μπορεί να ανταποκριθεί και σε καθήκοντα του Υπουργού Εξωτερικών και για πόσο θα κρατήσει τον τίτλο αυτό. Θεωρώ ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά με αφορμή και τις τελευταίες, τις σημερινές εξελίξεις της δηλώσης του κυρίου Κοντζιά, ότι αυτός που ρίχνει λάσπη έχει βρώμικα χέρια, υπονοώντας σαφέστατα τον κύριο Καμένο και τα εξοπλιστικά προγράμματα και το χειρισμό των απόρριτων δαπανών που έχει και το Υπουργείο Άμυνας. Και βέβαια, από την άλλη πλευρά, και καταγγελίες που γίνανε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον κύριο Καμένο αντίον του κυρίου Κοντζιά. Και απορώ, εισαγγελέας δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα? Δεν ακούει τι έχει πει ο κύριος Καμένος για τον κύριο Κοντζιά και αντιστρόφως? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση κάποιου εισαγγελέα για να δει πραγματικά τι γίνεται με τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος? Γιατί γι' αυτό καταγγέλει ο ένας τον άλλο. Θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε. Όπως μας ακούν πολλοί. Έτσι. Λοιπόν, τρέχω. Συμφωνία Πρεσπών. Γνωρίζω την άποψή σας. Είναι γνωστή. Κακή συμφωνία κτλ. Οκ. Okay. Θέλω να πω μόνο το εξής. Στα αγγλικά λέγαμε όταν ήμασταν στα φροντιστήρια, if συμπράζεται απόδοση future. Δηλαδή, το σήμερα πάει στο αύριο. Ναι. Πάμε λοιπόν σε ένα σενάριο εργασίας. Ας πούμε ότι ανάβει πράσινο φως από την πλευρά της Πουγουδουμού. Εγώ δεν το βλέπω σίγουρο. Σε εμάς προγυρίσκονται εκλογές. Ορίστε Νουδού να κυβερνήσει, γιατί έτσι φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Τα λέω πολύ γρήγορα. Τι θα κάνετε με τη συμφωνία? Θα την παγώσετε? Θα την αλλάξετε? Το έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν το έχουμε πολύ καθαρό. Εσείς θα πείτε stop, ας πούμε, στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, αν η συμφωνία έρθει σήμερα που είμαστε αντιπολίτευση, θα την καταψηφίσουμε. Έτσι, αν δεν περάσει, τέλος καλό, όλα καλά, θα πανηγυρίζουμε. Αν παρόλα αυτά βρεθούν 151 βουλευτές, παρά τα αριθμητικά δεδομένα που λένε ότι θα έχουμε διαφοροποίηση από την πλευρά των ΑΝΕΛ, ναι. Αν φαίνεται ότι ο κ. Καμένος μόνος του τα λέει, γιατί όλοι οι άλλοι φαίνεται ότι μάλλον είναι θετικοί στο να ψηφίσουν τη συμφωνία, γιατί η εξουσία, βλέπετε, είναι πολύ ισχυρή συγκουλητική ουσία. Ναι. Αν παρόλα αυτά περάσει η συμφωνία αυτή, τότε αυτό που θα κάνουμε εμείς την επόμενη μέρα που θα γίνουμε κυβέρνηση θα είναι να προσπαθήσουμε να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή? Και κάποια από αυτά θα μπορούμε, κάποια δεν θα μπορούμε. Για παράδειγμα, αν η συμφωνία επικυρωθεί από το κρατήριο δημοσκοπίων και επικυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι δεδομένη. Θα γίνει την επόμενη μέρα. Μας το έχουν πει, έτσι. Ρητά και κατηγορηματικά. Αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορέσουμε να πάρουμε. Αυτό που θα μπορέσουμε να σταματήσουμε θα είναι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που είναι μια διαδικασία πολυσύνθετη, γιατί θέλει ένα αρκετά μεγάλο βάθος χρόνου. Η Τουρκία είναι 10 χρόνια, θυμίζω, συνταξιακή διαδικασία και ακόμη περιμένει. Ίσως και παραπάνω. Η Σερβία το ίδιο. Ναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εκεί τουλάχιστον θα σώσουμε το κομμάτι αυτό. Και θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια. Για μας είναι βασική αρχή αυτό. Ότι πρέπει να γίνει μια συμφωνία από μηδενική βάση. Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Μάλιστα. Αλλά σας είπα, δυστυχώς, αν ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο, θα έχουν δημιουργηθεί κάποια τετελεσμένα που δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούμε να τα πάρουμε πίσω. Π.χ. ένταξη στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Εκεί δηλαδή θα είναι σαν Βόρεια Μακεδονία, πάλι, θα έχει εθνότητα, πάλι, θα έχει εθνικότητα, θα τα έχει, ναι, όλα. Ακριβώς. Και εμείς θα πάμε μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους πούμε δεν υπάρχει αυτό. Αν πάλι βοηθήσει ο Θεός και δεν προλάβει να έρθει η συμφωνία τώρα με την παρούσα σύνθεση της Βουλής που είμαστε αντιπολίτευση και έρθει μετά τις εκλογές που θα είμαστε στην κυβέρνηση, ναι, δεν είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς θα καταψηφίσουμε τη συμφωνία γιατί θεωρούμε ότι είναι εθνικά επιζήμια η συμφωνία αυτή. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Μάλιστα. Ξεκινάμε από την αρχή. Εμείς έχουμε πει διαπραγμάτευση από μηδενική βάση.
Δεν είμαστε εμείς οι επισπεύδοντες, γι' αυτό καταγγέλουμε την κυβέρνηση, κύριε Θεοδωρακίδη. Δεν είμαστε εμείς οι επισπεύδοντες. Το ζόρι για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το έχουμε εμείς. Εμείς είμαστε μέλη των οργανισμών αυτών. Ναι. Το έχει η απέναντι πλευρά. Το έχουν οι Σκοπιανοί. Και δεν δίνουν τίποτα και παρόλα αυτά η συμφωνία είναι τόσο πλακή που τα πήραν όλα. 5-0. Είναι μια λεόντια συμφωνία σε βάρος των συμφερόντων της χώρας. Τα δώσαμε όλα χωρίς να πάρουμε τίποτα. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό το λόγο εμείς θα καταψηφίσουμε τη συμφωνία όποτε και αν αυτή έρθει. Πάντως και ένα σχόλιο τώρα προς τα δικά σε αυτό που λέτε. Βλέπετε να περνάει η συμφωνία από την απέναντι. Από την απέναντι πλευρά. Ναι. Καταρχήν βλέπω ότι οι 11 δεν βρίσκονται. Μετά άρα πήγε στους 10, μετά λέει στους 8. Δεν βρίσκονται. Μάλιστα, θα δούμε και σήμερα τη συζήτηση εκεί. Και να σου πω κάτι, το ότι αποχώρησε το ΔΜΡΟ και δεν πέρασε η λογική που ήθελε να βάλει ο κ. Ζάεφ για μυστική ψηφοφορία, που τα πράγματα ήταν δύσκολα, είναι καλό για την πλευρά των αντιδρόντων, οι οποίοι προφανώς, αν είναι μια μυστική ψηφοφορία, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Πάντως, κύριε Υπουργέ, και αυτό δεν είναι πολύ καθαρό. Το ΔΜΡΟ είπε, αποχωρώ από τη συζήτηση, ό,τι είχα να πω το είπα. Δεν είπε ότι δεν θα συμμετάσχω στην ψηφοφορία. Θα το δούμε αυτό. Ναι, θα το δούμε. Θα το δεν δούμε. Νομίζω να ας πάμε παρακάτω. Τόσο πολύ και να... ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα περάσει η συμφωνία από το Κοινοβούλιο. Αν δεν περάσει συμφωνία από το... Συγγνώμη, η αναθεώρηση του Συντάγματος. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν περάσει η αναθεώρηση του Συντάγματος, τι έχουμε μετά? Έχουμε την επόμενη μέρα εκλογές. Μάλιστα. Οι εκλογές σημαίνει τουλάχιστον 2 μήνες. Πάμε για Νοέμβριο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και ποιος εγγυάται ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό για τον κύριο Ζάεφ και για αυτούς που είναι υπέρ της συμφωνίας? Η κάλπη έχει ερωτήματα. Άρα λοιπόν φεύγουν όλα προς τα πίσω. Ωραία. Εγώ εύχομαι να επαληθευτεί αυτό το σενάριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπλοκάρει όλη η διαδικασία, θα πάει προς τα πίσω και ελπίζω να έχουμε πολιτικές εξελίξεις στη χώρα. Οπότε θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που, σας είπα, για μας αυτή η συμφωνία είναι εθνικά επιζήμια και δεν ισχύει. Μάλιστα. Πάμε τώρα παρακάτω. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς δεν θα είστε υποψήφιος δήμαρχος. Μόνο εσείς μάλλον. Μάλλον εσείς και εγώ δεν θα είμαστε υποψήφιοι. Ναι, ναι, αυτό το έχω ξεκαθαρίσει. Ναι. Θέλω ένα σχόλιο για τα τεκτενόμενα στο χώρο του κόμματός σας. Αναφορικά με την υποψηφιότητα του επόμενου Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Βλέπετε να έχει ρογμές η ενότητα. Από που τους πολλούς υποψηφίους θα πελαγώσουν οι ψηφοφόροι, να το πω έτσι. Ανησυχώ. Δεν έχω κανένα έτσι ζήτημα με αυτούς που ήδη έχουν ανακοινώσει. Ναι, και τώρα που μιλάμε, μαθαίνω και για μια ακόμη νέα υποψηφιότητα του κ. Ορφανού από Διακού. Δίνει συνέντευξη τύπου ο Γιώργος. Ναι, ναι, αυτή την ώρα. Ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Κλείστηκα στο στούντιο, μιλάω μαζί σας. Ναι, και εγώ δεν το ξέρω, κύριε Θεοδωρακίδη, και είναι ένα ερώτημα. Πάντως ανησυχώ με ποια έννοια. Με την έννοια ότι πίστευα ότι μια που έχουμε έναν δήμαρχο ο οποίος έδωσε δείγμα γραφής που δεν ήταν θετικό. Αναφέρομαι στον σημερινό δήμαρχο, τον κύριο Μπουτάρη. Ναι. Και μια που στα εθνικά ζητήματα πήρε μια θέση η οποία τον έφερε σε κάθετη αντίθεση με όλους τους πολίτες της Βορείου Ελλάδος και ειδικότερα της πόλης μας της Θεσσαλονίκης, θεωρούσε ότι μια υποψηφιότητα από το χώρο της παράταξής μας, μια υποψηφιότητα που θα στηρίζει η κεντροδεξιά συνολικά, ναι, θα μπορούσε να κάνει περίπατο. Έτσι. Τώρα... θα μπορούσε να κερδίσει τις εκλογές. Τώρα βλέπω ότι έχουν ανακοινώσει ήδη υποψηφιότητα 3 άνθρωποι από το χώρο μας και φημολογείται ότι μπορεί να και ο Γιώργος να ανακοινώσει σήμερα Ορφανός υποψηφιότητα και δεν ξέρουμε τι θα μας πει. Και ευρύτερα κι άλλοι. Ναι, ναι, και ευρύτερα κι άλλοι. Προφανώς ανησυχώ και στεναχωριέμαι. Ελπίζω είναι νωρίς ακόμη, έχουμε χρόνο. Έτσι. Ελπίζω να πριτανεύσει λογική, να καταλάβουμε όλοι μας ότι με την διασπορά των δυνάμεων δεν πετυχαίνουμε το θεμητό αποτέλεσμα και θεμητό αποτέλεσμα είναι να φύγει ένας κακός δήμαρχος. Να φύγει ο Γιάννης Μπουτάρης. Μάλιστα. Καθαρό. Εδώ μόνο θέλω να προσθέσω ένα σχόλιο. Αυτό το έχουμε χρόνο, επειδή τα παρακολουθούμε και οι δύο τα πράγματα. Ο χρόνος τελικά πολλές φορές τρέχει ανάποδα και το έχουμε διαπιστώσει. Το σχόλιο είναι δικό μου, δεν λέω να το σημαίνει. Τώρα, ως βουλευτής αλλά και ως οικονομολόγος, εγώ το θυμάμαι πάλι έτσι. Ναι. Θα ήθελα τη σκέψη σας αναφορικά με την τελευταία δήλωση του κυρίου Τσαγαλώτου για το ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις. Είναι εφικτό? Σας στερεί μήπως αν κόμμα ένα χαρτί ακόμη από την αντιπολιτιστική σας ατζέντα? Εγώ, κύριε Θεοδωρακίδη, ναι, πολύ καιρό πριν έχω πει το εξής. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση δεν τα έδωσε όλα. Ναι. Σε μηδένισα ζητήματα της συμφωνίας χωρίς να υπάρχει κάποια ανταλλάγματα. Πιστεύω ότι πήρε κάποια οικονομικά ανταλλάγματα. Και ένα από τα ανταλλάγματα από αυτά που πήρε είναι το να μην κουπούν οι συντάξεις. Το θεωρώ δεδομένο αυτό δηλαδή. Μάλιστα. Αλλά επαναλαμβάνετε αυτό που είχατε πει. Ναι, ναι, αυτό που καταγγέλω, ναι, ότι είναι απαράδεκτο να κάνουμε έστω μισό χιλιοστό πίσω στα εθνικά ζητήματα, γιατί όταν κάνεις τα εθνικά ζητήματα πίσω δεν μπορείς αυτό να το ξαναμαζέψεις. Ο αντίπαλος το θεωρεί σαν ένδειξη αδυναμίας και κάνει 10 βήματα μπροστά. Ναι. Έτσι. Άρα είναι αδιανόητο να παζαρεύουμε εθνικά ζητήματα με οικονομικά ανταλλάγματα. Δηλαδή, λέω υποθετικά, αν ερχόταν η Τουρκία και μας έλεγε ότι σας δίνω 10 δισεκατομμύρια, δώστε μας μια βραχονισίδα, τι έπρεπε να πούμε? Ναι, εντάξει, πάρτιν κτλ. Αυτά είναι απαράδεκτα. Στα εθνικά ζητήματα δεν πρέπει να κάνεις χιλιοστό πίσω. Έτσι. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και το δεύτερο, ας σοβαρευτεί η κυβέρνηση και ας σκεφτεί ότι πίσω από τους αριθμούς και από τον προϋπολογισμό με τα δύο σενάρια υπάρχει 1.600.000 περίπου συνταξιούχοι, οι οποίοι ακόμη δεν ξέρουν τελικά τι θα ισχύσει.
Ναι, κρατάμε την τελευταία δήλωση τώρα του καθήλυνα αρμόδιου, του κ. Τσακαλώτου. Θα το δούμε. Σας είπα, η πρόθεσή μου, η θέληση και η δική μου, αλλά και της Νέας Δημοκρατίας που το έχει αποδείξει και πράξεις καταθέτοντας σχετική τροπολογία, ναι, είναι να μην κοπεί. Ωραία. Ούτε ένα λεπτό από τους συνταξιούχους, γιατί έχουν κοπεί ήδη πάρα πολλά, δεν υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω. Ωραία, εσείς μιλάτε για λεπτά με ευρώ και εγώ μιλάω με λεπτά του χρόνου. Έχουμε ακόμη ένα λεπτό. Θέλω πολύ γρήγορα να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Υπουργέ, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να μου πείτε γιατί εκτιμάει η Νέα Δημοκρατία πως δεν βγήκε η χώρα από τα μνημόνια, αφού το λένε όλοι. Κομισιόν, Δουνουτού, αρμόδιος επίτροπος. Τι λέτε, δεν βγήκαμε στις αγορές? Δεν θα ερχόντουσαν πρώτον, θα μπορούσαν να βγούμε στις αγορές. Κάτι το οποίο των πραγμάτων δεν γίνεται. Θα βγούμε όταν πρέπει, λένε. Είναι 4,6. Ναι, αλλά άμα αρχίσουμε και βάζουμε χέρι στο αποθεματικό το μαξιλαράκι ασφαλείας που λένε τον 24, ναι, τότε αυτόματα τα επιτόκια από 4,6 που είναι σήμερα θα πάνε στο 6, στο 7 και δεν σημαδεύει. Γιατί θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να βγούμε. Συμπερασματικά δηλαδή μπορούμε να πούμε πως είμαστε σε ένα, να το πω έτσι, άτυπο μνημονιακό καθεστώς. Είμαστε σε ένα άτυπο τέταρτο μνημόνιο, το οποίο δυστυχώς η κυβέρνηση είναι τόσο κακή στις διαπραγματεύσεις, γι' αυτό όταν ακούω για διαπραγματεύσεις από την κυβέρνηση τρομάζω, το οποίο έχει διασφαλίσει τις υποχρεώσεις, αλλά δεν έχει διασφαλίσει κανένα δικαίωμα. Δηλαδή, με τα τρίτα πρώτα μνημόνια κάναμε κάποια πράγματα και για αντάλλαγμα παίρναμε δανεικά. Τώρα πρέπει να κάνουμε κάποιες υποχρεώσεις ύψους 5,1 δις και απ' την άλλη δεν προβλέπεται να παίρνουμε χρήματα δανεικά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο, σοβαρό. Ωραία. Να ευχαριστήσω πολύ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό τον κύριο Θεόδωρο Καράγλου που ήταν μαζί μας. Την καλησπέρα μας από το Real FM. Καλώς ήρθατε, κύριε Γιακογιάννη.